Κύριε Λαμπρούλη, νοσοκομεία του μεγέθου του Σωτηρία, τα οποία εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση μεγάλου πλήθους πολιτών, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των, του σχεδιασμού μα και των δράσεών μα. Πολύ σωστά είπατε ότι το νοσοκομείο Σωτηρία είναι το μοναδικό για αναπνευστικά νοσήματα στην Αττική. Πράγματι, είναι ένα κέντρο αναφορά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πνευμονολογικών περιστατικών και αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε και να το αναβαθμίσουμε ως κέντρο αναφοράς. Βέβαια, προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι όπως αναφέρεται η αύξηση μόνο των πνευμονολογικών κλινικών, αλλά και η ανάπτυξη νέων τμήματων στο νοσοκομείο Σωτηρία γενικότερα. Και επίσης, πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε πνευμονολογικές κλινικές στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, που γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο νότιος τομέας, η νότια Αττική, δεν έχει καμία πνευμονολογική κλινική. Το νοσοκομείο της Βούλας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει πνευμονολογικά περιστατικά στο νότιο τομέα. Άρα, τι θέλω να πω. Σχεδιάζουμε την αναβάθμιση των δομών των παρεχόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου Σωτηρία, κυρίω με την ανάπτυξη νέων κλινικών, αλλά και με ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξη νεομονολογικών κλινικών σε νοσοκομεία τη Αττική, έτσι ώστε να καλύψουμε πλήρω τι ανάγκε τη Αττική σε πνευμονολογικά περιστατικά. Και βεβαίω να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε το ρόλο του νοσοκομείου Σωτηρία σε ό,τι αφορά τα πνευμονολογικά περιστατικά σε κέντρο αναφορά. Επίσης, θέλω να πω το εξή σε όσα αναφέρεται στην ερώτησή σα. Ο προπολογισμό φέτο στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματο Υγεία θα είναι αυξημένο τα όρια των δαπανών. Και βεβαίω εκεί θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε για την συγκράτηση των δαπανών και τον εξορθολογισμό των δαπανών, κυρίω μέσω του νέου συστήματο προμηθειών το οποίο θα θέσουμε σε εφαρμογή, το οποίο θα δώσει ανάσα δημοσιονομική στα νοσοκομεία προκειμένου να διαχειριστούν περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά τους διαθέσιμους πόρους. Πράγματι, στο νοσοκομείο Σωτηρία στην Λειτουργία, η 10 10η νομονολογική κλινική και το ΚΑΟ, με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων, αλλά βέβαια δεν πρέπει μόνο να κοιτάμε τον αριθμό των κλινικών που λειτουργούν στο νοσοκομείο, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις πληρότητες. Με στόχο να εξυπηρετούνται πλήρως οι πολίτες, Τόσο κατά την προσέλευσή του στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, όσο και κατά την ομιλία του στι κλινικέ του νοσοκομείου. Επομένω, χρειάζεται μια συνολική στρατηγική την οποία και εκπονούμε. Και επειδή αναφέρθηκα στα τμήματα και εσεί επιγόντων περιστατικών, πρέπει να σα πω ότι δεν ακυρώθηκε ποτέ καμία προκήρυξη για τα τμήματα αυτά. Οι διορισμοί των ε, γιατρών στα τμήματα επιγόντων περιστατικών έχουν ολοκληρωθεί και οι 10 νέοι διορισμοί στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Σωτηρία είναι σε εξέλιξη και θα ενισχύσουν το TEP αυτό και πρέπει να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι οι γιατροί αυτοί θα παραμείνουν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών και δεν θα πάνε στις κλινικές των νοσοκομείων. Σε σχέση... Λίγο χρόνο θα πάρω από τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τις εφημερίε. Πιστεύουμε ότι με τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού και τη διάθεση πνευμονολόγων από δομές άλλες της Αττικής και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπάρχει ασφαλής εφημέρειες του νοσοκομείου, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μία μελέτη από ομάδα εργασίας προκειμένου να μελετήσουμε συνολικά το σύστημα εφημεριών στην Αττική όχι μόνο στα πνευμονολογικά περιστατικά αλλά και στα υπόλοιπα περιστατικά βεβαίως έχει μία ιδιαιτερότητα το σύστημα της εφημερίψης στα, πνευμονολογια... στα πνευμονολογικά γιατί πράγματι το νοσοκομείο Σωτηρία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο όγκο σε, αυτά... σε αυτού του είδους τα περιστατικά. Τώρα... Αναβαθμίζουμε, θα αναβαθμίσουμε τις κτηριακές υποδομές του νοσοκομείου, διότι πράγματι τα κτίρια πάρα πολλά είναι σε κακή κατάσταση. Υπάρχει ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο σχέδιο. Ήδη έχουμε ανακοινώσει τη λειτουργία ενός ακτινοθεραπευτικού κέντρου στον χώρο του νοσοκομείου Σωτηρία και βεβαίως υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη έτσι ώστε να δούμε την αντικατάσταση του βιοιατρικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο αυτό το οποίο, ο οποίος εξοπλισμός έχει γεράσει, όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός στα τμήματα που κάνουν τις μελέτες ύπνου ή στα τμήματα που κάνουν τις βροχοσκοπήσεις. Και τέλος πρέπει να πω ότι θα αναπτύξουμε συνέργειες με διπλανά νοσοκομεία και με νοσοκομεία τα οποία είναι στην ευρύτερη περιοχή της υγειονομικής περιφέρειας. Για παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό, γνωρίζουμε όλοι ότι ΔΥΠ, το νοσοκομείο Σωτηρία, γυτνιάζει με το νοσοκομείο κρατικό νοσοκομείο Γεώργιο Γεννηματά. Επομένω, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν συγκεκριμένε συνέργειε και βεβαίω να απαλλαγούμε από παράδοξα και στρεβλώσει που ταλανίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου Σωτηρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.